Να καλησπερίσουμε στη σύνδεσή μας. Έχουμε τον κύριο Νικόλα Χαραλάμπου, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Sea Plains. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να ρωτήσω τώρα, γιατί είπα νωρίτερα ότι δεν είχαμε κανονικότητα έως τώρα, γιατί θα έλεγε κανείς η όλη υπόθεση του σχεδιασμού γύρω από τα υδατοδρόμια είχε καθυστερήσει χαρακτηριστικά, παρότι υπήρχε ενδιαφέρον. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε αισίως στην τελική ευθεία για να ξεκινήσουμε αυτό το εγχείρημα, το οποίο έχει όντως καθυστερήσει αρκετά χρόνια. Έχουμε πλέον με τη στήριξη τόσο των τοπικών αρχών αλλά και της κυβέρνησης φτάσει σε ένα σημείο όπου βλέπουμε το τέρμα, και αυτό θεωρούμε είναι το 2021 ένα φύλλο λάκτισμα για τα υδατοδρόμια. Άρα μέσα στο 2021 θα έχουμε τα υδατοδρόμια, το δίκτυο των υδατοδρομίων, το οποίο αν δεν κάνω λάθος θα είναι και το μεγαλύτερο που μπορεί να βρει κάποιος σε επίπεδο Ευρώπης, έτσι? Το 2021 θα μπορέσουμε να βάλουμε κάποιες πτήσεις οι οποίες θα δοκιμάσουν και την αγορά και θα γίνουν δοκιμαστικά κάποιοι προορισμοί οι οποίοι θα μας υποδείξουν κάποια σημεία βελτίωσης, και ευελπιστούμε ότι το 2022 θα είμαστε σε πλήρη ανάπτυξη πάνω από 20-25 υδατοδρόμια, που σημαίνει ότι θα είναι αρκετές δεκάδες προορισμοί μεταξύ τους. Επειδή συζητάμε για προορισμούς, αρχικά έχουμε ξεπεράσει, να το τονίσουμε, όλα τα εμπόδια που καθυστερούν τον σχεδιασμό. Δεν θα υπάρξουν από εδώ και πέρα. Το λέω αυτό γιατί με την υπόθεση των υδατοδρομίων έχουμε προβληματιστεί αρκετά για το πώς γινόταν η άδεια, η όλη η κατάσταση. Έχουν βελτιωθεί όλα αυτά τα πλαίσια? Αυτά πλέον έχουν ξεπεραστεί. Έχουμε ολοκληρώσει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι φιλικό προς τον επενδυτή, φιλικό προς τις επιχειρήσεις υδροπλάνων, φιλικό προς τη δημιουργία υδατοδρομίων. Τα θέματα των περιβαλλοντικών έχουν ξεκαθαριστεί. Το θέμα της αδειοδότησης και το θέμα των επιχειρήσεων με υδροπλάνο είναι πλέον εντελώς ξεκάθαρο. Μένουν κάποιες υποχρεώσεις εκπαίδευσης των υδατοδρομίων, οι οποίες είναι θέμα ημερών να λήξουν για αυτές. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα πλέον στην δημιουργία ή ανάπτυξη του υδατοδρομίου, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πλέον θα οδεύσουν και όλα τα υπόλοιπα υδατοδρόμια. Κύριε Χαραλάμπους, επειδή έβλεπα νωρίτερα την εικόνα, θα σας πάω σε αυτό, δηλαδή στο πώς θα αναπτυχθούν και πού, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον, υδατοδρόμια και πού θα δούμε υδροπλάνα σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Υπάρχουν ήδη προχωρήσει αρκετά υδατοδρόμια τόσο στην Πελοπόννησο και στην Δυτική Ελλάδα. Αυτά που πρέπει να αναφερθούμε είναι στην ουσία της Καλαμάτας, είναι έτοιμο για να οριστικοποιηθεί η κατάθεση της στις επόμενες 2-3 μέρες. Η Κυλλήνη επίσης είναι στο ίδιο στάδιο. Η Πάτρα είναι έτοιμη προς λειτουργία. Αρκετά υδατοδρόμια όπως το Κατάκολο, το Ναύπλιο και η Νέα Ισκύος έχουν ξεκινήσει. Υπάρχουν κάποια θέματα από ό,τι αντιλήφθηκα εντός των οργανισμών, τα οποία σύντομα θα εξαλειφθούν και αυτά. Υπάρχει η Λίμνη Τάκα, όπου την έχει ξεκινήσει την αδειοδότησή τους η περιφέρεια Πελοποννήσου. Και θα είναι και κάτι εντυπωσιακό να σημειώσουμε, γιατί είναι στα κεντρικά της Πελοποννήσου. Μια λίμνη θα είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με τα συνηθισμένα υδατοδρόμια που έχουμε στα λιμάνια και τις παραθαλάσσιες περιοχές. Το νομικό πλαίσιο έχει ήδη προσδιορίσει τις διαδικασίες για την αδειοδότηση των λιμνών. Ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετές λίμνες να προχωρούν στην αδειοδότηση υδατοδρομίων. Θεωρούμε ότι πολύ σύντομα οι πρώτες λίμνες, που θα είναι η λίμνη Τάκα και η λίμνη Ιωαννίνων, ανοίξουν γενικότερα το παιχνίδι για τις λίμνες, και φυσικά για μας θα δοθεί ένα καινούριο στοιχείο τόσο στις μεταφορές όσο και στον τουρισμό, γιατί οι λίμνες μας κακά τα ψέματα δεν είχαν προωθηθεί και δεν έχουν προωθηθεί μέχρι σήμερα όπως θα έπρεπε, όπως γίνεται σε αντίστοιχες χώρες
που αξιοποιούν στο έπακρο όλες τις εγκαταστάσεις λιμνών και όλα τα υδάτινα πεδία εντός της χώρας. Έχετε μια μεγάλη εμπειρία και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Τι αποτύπωμα αναμένετε να αφήσει αυτή η τεράστια επένδυση που γίνεται στο πεδίο του τουρισμού? Τι αποτύπωμα θα αναμένετε να αφήσει αυτή η τεράστια επένδυση στο πεδίο του τουρισμού? Ναι, είναι σίγουρα μια επένδυση όπου θα αλλάξει αυτά που γνωρίζαμε όσον αφορά τον τουρισμό. Θα αλλάξει τον δημογραφικό χαρακτήρα των τουριστών. Θα μπορούν πλέον να ξεκινάνε με κρουαζιέρα, να καταλήγουν σε νησί όπου δεν το είχαν μέσα στα πλαίσια ή σε μια λίμνη ή ακόμα και σε μια περιοχή όπου υπάρχει αεροδρόμιο. Θα μπορούσε δηλαδή να φύγει από το κρουαζιερόπλοιο και να καταλήξει στη λίμνη Ιωαννίνων ή να καταλήξει στη λίμνη Τριχονίδα ή ακόμα να καταλήξει και στη λίμνη Καϊάφα. Ενώ πιο πριν δεν θα μπορούσε να έχει αυτή την επιλογή. Παράλληλα, δημιουργούνται καινούργιες συνθήκες καινούργιων τουριστικών προϊόντων. Πλέον οι διαδρομές με το καράβι θα θεωρούνται ότι είναι οι καθημερινές, αλλά με το υδροπλάνο θα θεωρείται ότι υπάρχει μια αεροπορική διασύνδεση σε όλα τα σημεία που υπάρχει υδάτινο πεδίο, σε όλα τα σημεία που θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος εντός του Αιγαίου, εντός του Ιωνίου, ακόμα και σε περιοχές λιμνών. Οπότε ναι, διαφοροποιείται πάρα πολύ το τουριστικό προϊόν. Προκαλούνται πολλά ερωτήματα και το λέω αυτό γιατί δημιουργούνται και αρκετές προσδοκίες. Τώρα, η τιμολογιακή πολιτική όσον αφορά την ανάπτυξη των υδροπλάνων, ποια θα είναι? Για να το καταλάβουμε, έτσι, ένα ταξίδι με ένα υδροπλάνο μιας μέσης απόστασης, πόσο μπορεί να κοστίσει το εισιτήριο? Κοιτάξτε, δείτε, η δικιά μας εταιρεία σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί και σε κομμάτι schedule flights, δηλαδή προγραμματισμένες πτήσεις, αλλά και σε πτήσεις οι οποίες μπορεί να είναι ειδικές πτήσεις ειδικού σκοπού, είτε είναι για sightseeing, είτε είναι για εξυπηρέτηση κάποιων συγκεκριμένων ξενοδοχείων resort. Στην περίπτωση των πτήσεων, των προγραμματισμένων πτήσεων, έχουμε βγάλει μία τιμολογιακή πολιτική, η οποία είναι πολύ κοντά στο επίπεδο και του Έλληνα, αλλά και του τουρίστα που έρχεται εδώ στην Ελλάδα. Οι τιμές θα κυμαίνονται μεταξύ του καραβιού και του αεροπλάνου, αν και εμείς δεν θα πετάμε στις περιοχές που πετάνε τα συμβατικά αεροπλάνα. Οπότε υπολογίζουμε για μισή ώρα πτήση να έχουμε μία τιμή γύρω στα 70 με 75 ευρώ. Μισή ώρα πτήση μπορεί να είναι Αθήνα Τίνο, μπορεί να είναι Καλαμάτα Κρήτη. Άρα είναι πολύ προσιτή, αυτό σημειώνω, και όλα αυτά θα τα δούμε σε πιο συγκεκριμένα επίπεδα το αμέσως επόμενο διάστημα. Ανοίγει ο τουρισμός, προφανώς θα βλέπουμε σιγά σιγά μέσα στο 2021 τον όλο σχεδιασμό. Ακριβώς. Ο στόχος μας είναι σιγά σιγά να μπει στην καθημερινότητα του Έλληνα, αλλά να μπει και στην τροχιά του τουριστικού κύματος, όπου σιγά σιγά θα επανέρχεται στα νούμερα και στους αριθμούς που υπήρχε το 2019. Ευελπιστούμε το 2022 να είναι χρονιά έκρηξη τουριστικού κύματος για την Ελλάδα και πιστεύουμε ότι έχουμε καλύψει ένα μεγάλο μέρος έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κύμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Καλή δύναμη να ευχηθώ στο έργο σας. Και καλή συνέχεια. Εγώ, καλό σας βράδυ.